Σήμερα διπλή γιορτή. Ελευθερία του ανθρωπίνου γένους με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Αλλά και ημέρα ελευθερίας του γένους μας από τη μακροχρόνια δουλεία. Το πρωί στον καθεδρικό μας ναό ευχαριστήσαμε το Θεό για την ελευθερία του ανθρωπίνου γένους με τον ερχομό του Υιού του Θεού στον κόσμο. Με την επιμνημόσυνη δέηση προσευχηθήκαμε για την ανάπαυση των προγόνων μας, εκείνων που εξαγόρασαν την ελευθερία μας με την ζωή τους. Στη συνέχεια παρακολουθήσαμε την μεγαλειώδη παρέλαση της μαθητιώσης νεολαίας, αλλά και των στρατευμένων μας παιδιών και χάρη και η ψυχή μας. Με τέτοιες νέες γενιές μπορούμε να ελπίζουμε για ένα καλύτερο αύριο για την πατρίδα μας. Το χρωστάμε στην πατρίδα, το χρωστάμε στους προγόνους μας. Εύχομαι σε όλο το λαό μας χρόνια πολλά και ευλογημένα. Είναι γεγονός αδιαφυσβήτητο ότι 25 Μαρτίου 1821 αποτελεί τη σημαντικότερη και ενδοξότερη στιγμή του σύγχρονου έθνους. Αποδείξαμε για μια ακόμη φορά ότι όταν θέλουμε μπορούμε. Και επειδή είμαστε ενωμένοι τότε, μπορέσαμε και επιτελέσαμε πρόγονοι μας αυτό το θαύμα. Διότι επαναστατώντας μια δράκα ξυπόλυτων μέσα σε ένα περιβάλλον της κρατειάς Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και με τότε γεωπολιτικό περιβάλλον των εντός εισαγωγικών για κάποιο σημείο συμμάχων μας, απελευθερωθήκαμε. Επρόκειτο για ένα μεγάλο θαύμα. Σε 6 χρόνια θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια της επετείου, τα 200 χρόνια της ύπαρξης του ελληνικού κράτους. Σε αυτά τα 200 χρόνια είχαμε στιγμές ένδοξες, στιγμές δημιουργικές, είχαμε και άτυχες στιγμές. Και είχαμε άτυχες στιγμές όταν δεν ήμασταν ενωμένοι. Υπήρξαν οι ηγέτες που δώσανε το στίγμα τους τόσο το προσωπικό τους, όσο και της πατρίδας μας. Αναφέρομαι στο Ιωάννη Καποδίστρια, τον Χαρίλα Οτρικούπη, τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Ήταν ηγέτες οι οποίοι δώσαν το προσωπικό τους στίγμα και το στίγμα της πατρίδας μας. Την πατρίδα μας, την οποία την έβαλε στο σύγχρονο γεωπολιτικό περιβάλλον και οι τέσσερις με διαφορά αρκετών χρόνων είχαν ένα όραμα, τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της πατρίδας μας. Αυτή τη στιγμή, επειδή περνάμε μια κρίσιμη στιγμή, πιστεύω όλοι μας, ενωμένοι με την πολιτική ηγεσία, να είμαστε προσανατολισμένοι σε αυτό το κρίσιμο σημείο. Είμαστε στην Ευρώπη, να παραμείνουμε στην Ευρώπη και πιστεύω ενωμένοι, λαός και πολιτική ηγεσία, θα μπούμε ξανά στον δρόμο της προόδου και της δημιουργίας. Σήμερα θέλω να σε ευχηθώ χρόνια πολλά με την ευκαιρία της επετείου και να δώσει χαρητήρια στα νιάτα μας, τη μαθητιώσα νεολαία και προπάντων τον ελληνικό στρατό για τη σημερινή του παρέλαση. Χρόνια πολλά. Αναγνωρίζοντας το μεγάλο χρέος και την τεράστια ευθύνη που έχουμε έναντι σε αυτούς που θυσιάστηκαν για να ζούμε σήμερα ελεύθεροι, αλλά και έναντι στα παιδιά που μεγαλώνουμε σήμερα, θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους και να είμαστε γεροί και του χρόνου για να γιορτάσουμε. Να είστε καλά σε όλους.